Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά? Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, καινούρια μέρα και εμείς μέσα στο σπίτι κλειστήκαμε, ανάψαμε το air condition μας γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα, όπως σας είπα από χτες, έχουμε ραντεβού στο κομμωτήριο. Θα πάω εγώ να φτιάξω τα νύχια μου και η Τόνια θέλει να κόψει το μαλάκι της. Γεια σου Βασίλη, γεια σου. Μου τραβάς το χέρι μου, περίμενε. Τώρα κατάλαβα ότι την δεύτερη μέρα φοράω κίτρινη μπλούζα, βέβαια είναι άλλη μπλούζα. Τυχαία, δεν ήταν προγραμματισμένο έτσι, δεν πειράζει. Μετά θα τη βγάλω τόσο άλλο, έτσι θα βγούμε. Αυτό λοιπόν, πάω να ετοιμάσω το μεσημεριανό να φάμε. Η Τόνια τραβάει από εκεί βιντεάκι για το κανάλι της, ένα βλογκάκι και αυτή. Εγώ το δικό μου, ο Βασίλης από εκεί και από εδώ κάνει βόλτες, πάλι πήγε να πάρει παγωτό, γιατί όντως έχει πάρα πολύ ζέστη, όπως σας είπα, κλείσαμε τα παράθυρα και ανοίξαμε το air conditioner, δεν παλεύεται από το πρωί, σκάμε μέσα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να υποφέρουμε, βάζουμε το air conditioner και είμαστε μέσα μια χαρά κλειστή. Αυτό λοιπόν, φεύγω να μαγειρέψω και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, για μεσημεριανό σήμερα θα έχουμε κοτόπουλο σε μπύρα. Το έχω βάλει εντός σε γάστρα, θα ρίξω το ρεμπερίτσα, έχω βάλει αλατάκι, περάκι, δεντρολίβανο, ό,τι τέτοιο θέλει ο καθένας, καρότο, κρεμμύδι, σκόρδο. Και πάω να ρίξω από πάνω μπυρίτσα για να τα κλείσω. Έτσι. Μπορώ να βάλω και λίγο λαντάκι μετά. Βλέπετε, ολόκληρο θα το βάλω. Και αυτό θα ψηθεί μέσα στην πύρα και γίνεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ζουμερό και ωραίο το κοτοπουλάκι νόστιμο. Θα ρίξω και λίγο λαντάκι από πάνω και θα το κλείσω. Να το είναι έτοιμο. Οπότε πάω να το βάλω μέσα στο φούρνο για να ψηθεί, για να φάμε το μεσημεράκι. Οπό, ήδη μου σχοβολάει. Να δείτε όταν ψήνετε πόσο νόστιμο είναι. Ποιος έχει δοκιμάσει, ποιος μαγειρεύει κοτόπουλο. Εμένα μου αρέσει πάπια σε μπύρα. Είναι φανταστική. Αν έχετε δυνατότητα να δοκιμάσετε, δοκιμάστε το. Αλλά και κοτόπουλο, άμα δεν έχεις πάπια, τρως και κοτόπουλο. Οπότε πάω να το μαγειρέψω και θα σας δείξω μετά το αποτέλεσμα. Επίσης, για συνοντευτικό θα βράσω αυτό εδώ το ριτζάκι. Αυτό είναι έτσι, βλέπετε, σε σακουλάκι. Εγώ θα τα βγάλω από εδώ. Έχω αρκετά εδώ μέσα. Και θα το φτιάξω, μπορεί να τη γυρίσω λίγο κρεμμυντάκι, καροτάκι και μετά να βάλω το ριζάκι, ξέρετε είναι ένα σκέτο. Εμένα μου αρέσει το σκέτο, προτιμώ να είναι χωρίς τίποτα, να αισθάνομαι το ριζάκι και όχι τα λαχανικά κτλ. Αλλά τα παιδιά και ο Ανδρέας μπορεί να θέλει σήμερα, θα ταιριάζει πολύ αυτό, οπότε θα το σκεφτώ μετά. Στο τέλος μπορεί να μου έρθει να το βάλω και έτσι με τα σακουλάκια. Αυτό. Ωραίο είναι αυτό το ριζάκι, γίνεται αν το βάζεις έτσι με το σοκολάκι και το βράζει γίνεται σπιρωτό πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ και βγαίνει πιο al dente έτσι, βρασμένο, παρόλο που το βράζει την κατσαρόλα όλο μαζί και γίνεται λασπόνι και τα λοιπά. Οπότε δεν θα το βράσω ακόμα, περιμένω να γίνει το κοτόπουλο γιατί αυτό δεν θέλει όπως βλέπετε εδώ, έχει 13 με 15 λεπτάκια μόνο. Οπότε έχω χρόνο αρκετό, πάω να δω τι άλλο θα κάνω και θα τα πω. Εδώ η Τόνια τακτοποιεί το γραφείο της, βλέπετε ένα μπάχαλο, χαμός. Επίσης τραβάει και το βλογκάκι της, εκεί η κάμερα, κάπως έτσι. Πολλά έχει γεμίσει πράγματα τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί, από την πρώτη δημοτικού τα κρατάει. Ναι, πάρα πολλά, εγώ πάω στη κουζίνα να φτιάξω το ριζάκι, οκ, και θα φάμε σε λιγάκι. Έχω βάλει εδώ το τέτοιο. Το κρεμμυντάκι να το λιγανίσω λίγο. Επίσης έχω τρίψει δύο καροτάκια. Εδώ έχω και το ριζάκι, το έχω βγάλει τελικά, το έχω πλύνει. Και μόλις λιγανιστούν λίγο τα λαχανικά θα βάλω το ριζάκι και θα προσθέτω. Έχω βάλει δύο κούπες ριζάκι, οπότε θα βάλουμε το διπλάσιο νερό. Θα βάλω 4 κουπίτσες νεράκι. Λίγο αλατάκι, πιπεράκι και θα το κλείσω για να βράσει. Και θα είναι έτοιμο το ριζάκι μας μετά από 15 λεπτάκια. Εδώ το κοτόπουλο ψήνεται μέσα, καλά μυρίζει, γίνεται τέλειο, το είχα ανοίξει λίγο, το γύρισα, πρόσεχε Βασίλη τι καίει. Θέλει ακόμα, θέλει κανένα μεσάωρο το λιγότερο. Οπότε το αφήνω και πάω να τελειώσουμε το ριζάκι.
έτοιμο το κοτόπουλο. Καλά, έχει λιώσει έτσι. Μπορώ να το, θέλω να το πιέσω γιατί, κοιτάξτε εδώ, λιωμένο. Βλέπετε, πολύ. Δοκίμασα ένα κομματάκι, πήρα από εδώ. Καλά, είναι πεντανόστιμο. Οπότε πάω να σερβίρω να φάμε. Λοιπόν, καθίσαμε να φάμε, έτοιμο το φαγάκι μας. Τι έγινε, τι κάνεις? Ο Βασίλης, όπως βλέπετε, χωρίς μπλούζα, γιατί δεν μπορεί. Το παιδί ζεσταίνεται, δεν αντέχει. Εδώ το κοτοπουλάκι μου. Έχει λιώσει, όπως βλέπετε, έχει γίνει λιώμα το μπούτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν έχουμε φρούτα, πρέπει να πάμε να πάρουμε κανένα φρουτάκι. Έχουμε καρπούζι και πεπόνι μέσα στο ψυγείο. Αυτά τα θέλω. Να φας μετά. Τώρα έχω φτιάξει ένα καφεντάκι. Να σας πω την αλήθεια, έχω ένα απίστευτο πονοκέφαλο. Αν θα μπορούσα, δεν θα πήγαινε καθόλου στο κομμωτήριο, αλλά επειδή, εντάξει, είναι και η Τόνια, δεν είναι μόνο εγώ. Αυτό θα κάτσω τώρα να το πιω λίγο, μετά να πάω να κάνω ένα ντουσάκι για να ντυθώ, να ετοιμαστώ και να φύγουμε. Έχουμε ετοιμαστεί και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, φεύγουμε τρέχοντας. Οπότε θα σας έχω κάποια πλάνα από εκεί, έτοιμη και η Τόνια. Και αυτό, φύγαμε. Ναι, ναι. Ομάδα έτοιμη όλοι. Ναι. Όχι, μπράβο. Μισή. Ο μπαμπάς ακόμα φοράει τα παπούτσια του. Έλα. Λοιπόν, βγήκαμε από το κομμωτήριο. Να τα νύχια μου. Έτσι τα έχω κάνει. Μικρά, ωραία, περιποιημένα. Πολύ ωραίο χρωματάκι. Το Blue Mauve. Μ' αρέσει και πάμε τώρα, θέλει η Τόνια ένα παγωτάκι να φάει. Ναι, πάμε από το ζαχαροπλαστείο αυτό να πάρουμε. Ναι. Α, όχι, δεν είναι φούρνος, είναι ζαχαροπλαστείο, παιδί μου. Και μετά τα αγόρια μας είναι στη γιαγιά. Φουρνοπλαστείο. Τη βοηθάνε και για κάποια ντουλίτσα. Εμείς δεν ξέρω, θα κάνουμε λίγη βόλτα και μετά θα πάμε κι εμείς, ναι. Τελικά αποφασίσαμε και τώρα ότι θα πάμε με τα πόδια. Οπότε περπατάμε, είναι ωραία. Τώρα δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Μπορούμε να πάμε, ναι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία γειτονιά ήσυχη. Δεν είναι τέλεια, δεν είναι φανταστικά. Καταπράσινο όλο. Πω. Ηρεμία. Πάρα πολύ ωραία. Περνάει και μια γιαγιάκα μπροστά, αλλά δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Στο Μαρούσι είναι φανταστικά, ε? Είναι υπέροχα. Περπατήσει πάνω από 2 χιλιόμετρα τώρα με τη Τόνια. Πόσο, μισή ώρα πηγαίνουμε? Ε? Είναι 8 η ώρα. 8, τι ώρα βγήκαμε? Αλλά είναι ωραία. Σας είπα, δεν έχει τώρα ζέστη. Έχει ντροσούλα, έχει πρασινάντα. Είναι υπέροχα. Απόλαυση να περπατάς έτσι βραντάκι. Οχ. Χάσανε την Άννα. Ποια είναι η Άννα? Πού είναι η Άννα? Ο Αίο. Τι έγινε, Βασίλη, έχει πολύ φασαρία. Εδώ τα αγόρια δουλεύουν. Αντρέα, βγάζει το μεροκάματο. Ε? Τι να κάνω. Βγάζει το μεροκάματο. Εδώ. Εδώ δουλεύω. Ο καθένας με το πόνο του. Ο καθένας με το πόνο του. Γιαγιά με τα λουλούδια του. Κοίταξε και ένα σκυλάκι φωνακλάει. Τι φωνάζεις, καλέ? Φωνάζει. Εδώ και ο Βασιλάκης.
Εδώ ο βοηθός μου, ο Βασίλης. Εντάξει, Βασίλη, τα καταφέρνεις. Έλα, μάζεψα τα όλα. Μπράβο το αγόρι μου, έτσι. Χωρίς εσένα δεν θα γινόταν η δουλειά καθόλου, ε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά χωρίς το Βασίλη. Ευτυχώς που έχετε το Βασίλη, είδες. Ευτυχώς που τον έφερε, Ανδρέα. Ευτυχώς. Δύσκολα, Βασίλη. Εδώ έπιασε η Τόνια τη Τσουκράνα. Παναγιά μου. Είσαι επικίνδυνη. Μάστορας. Σαν να δούλευες μια ζωή, Τόνιας Κυπουρός, ε. Σουπάει και το τσουβάλι, ε! Είσαι βέβαια! Μαριάννα, πιο κοντά, Μαριάννα, πιο κοντά! Πού είναι πιο κοντά! Πάει με τη μπλούζα το τσουβάλι! Πάει με τη μπλούζα και με τα νύχια και το τσουβάλι το ίδιο χρώμα έχουν! Είσαι γεννημένη για χωράφι! Ναι, ναι! Και τα παπούτσια είναι αυτό το ίδιο χρώμα, τσουβάλι, νύχια, μπλούζα! Λοιπόν, φύγαμε, όπως είδατε, βοηθήσαμε λίγο ό,τι μπορούσαμε, κάναμε κι εμείς, όλη η ομάδα. Ναι, κουραστικές. Κόψανε εκεί. Είμαι. Δύο, πόσα δέντρα κόψατε, δύο. Ναι. Δύο τεράστια ψηλά δέντρα. Αυτό, πάμε τώρα σπίτι. Είναι η ώρα, είναι 10 παρατέταρτο. Να φάμε, να κάνουμε μπανάκια και να πάμε για ύπνο. Αύριο Παρασκευή, γιουπι, τέλεια. Για μας βασικά κάθε μέρα η ίδια είναι. Για μένα είναι ναι, Για σένα ναι, αλλά για μας είναι τι παραστασία. Λοιπόν, μόλις φάγαμε, το τσακίσαμε όλο το φαγητό. Πεινάγαμε. Ο Βασίλης έφαγε ούρτιμα μέλη, δεν ήθελε να πάει μαζί μας. Η Τόνια έφαγε, έφυγε μέσα. Και καθόμαστε στο μπαλκόνι. Είναι ωραία τώρα, φυσάει λίγο, έχει αεράκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ θα τελειώσουμε το σημερινό μας βλογάκι. Αυτό είχαμε, αυτό τραβήξαμε. Κάπως έτσι, όπως σας είπα, είμαστε μέσα περισσότερη ώρα. Επειδή λόγω ζέστης δεν βγαίνουμε και πολύ. Αυτό είναι αρκετά αργά τώρα. Πάμε για ύπνο. Εδώ και βλέπετε το Βασίλη έχει αράξει, είναι έτοιμος να πάει για ύπνο. Δεν είμαι έτοιμος. Ναι, νομίζεις, Βασίλη. Ποτέ δεν είναι έτοιμος. Τα παιδιά μου ποτέ δεν νιστάζουν. Δεν ξέρω τα δικά σας τι κάνουν. Αλλά τα δικά μου, όσο πολύ και να νιστάζουμε, λένε ότι δεν νιστάζουμε. Με το ζόρι πρέπει να πάμε κάθε μέρα ύπνο. Οπότε πάμε εμείς να ξαπλώσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βλογάκι μας. Φιλάκια πολλά, γεια σας!